Κυρία Κανέλη, Γιάννα μου, πώς δικαιώθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τώρα με την απόφασή του να μην παραστεί στην ομιλία του Ζελένσκι? Δεν γνώριζε το Κομμουνιστικό Κόμμα ότι θα γίνει αυτό που έγινε χθες, το οποίο ήταν προφανώς πολύ άσχημο? Κοιτάξτε, 31 του μηνός Μαρτίου εμείς στείλαμε επιστολή. Και την έχετε, την έχουν όλοι. Εξηγήσαμε γιατί δεν πάμε. Και εξηγήσαμε γιατί δεν πάμε, μιλώντας για μια αντιδραστική κυβέρνηση, η οποία πέρα από το να έχει απαγορεύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ουκρανίας, δεν είναι η μόνη, υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το έχουν κάνει αυτό, απαγόρευσε και άλλα 11 κόμματα τον τελευταίο καιρό. Θυμήσαμε ότι έχει αποβάλει ανθρώπους ως persona non grata και τους απαγόρευσε να ξαναπατήσουν το πόδι στην Ουκρανία. Τον Λαμπρούλη, που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής αυτή τη στιγμή, για να μην συζητάμε πολύ σοβαρά. Τον Ζαριανόπουλο, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής, δηλαδή έναν αντιπρόεδρο της Ελληνικής Βουλής, έναν ευρωβουλευτή, και τον συνοδό μεταφραστή, ο οποίος είχε πάει από εμάς επίσης κομμουνιστή. Είχαμε δηλαδή δείγματα σαφέστατα. Τώρα, ξέραμε επίσης ότι ο Ζελένσκι μόλις προχθές, δεν το είδατε, δεν το ακούσατε, δεν το διαβάσατε, δήλωνε στο CNN ότι εντάξει, ξέρουμε τι είναι το Αζόφ, αλλά αυτή τη στιγμή αντιστέκεται και αυτό μαζί με τους υπόλοιπους απέναντι στη ρώσικη εισβολή. Είχαμε επίσης διευκρινίσει ότι εμείς το ίδιο θα κάναμε ακριβώς αν ερχόταν ο Πούτιν στην Ελληνική Βουλή να πει τα δικά του και να κουβαλήσει τους δικούς του παραστάτες ενδεχομένως, αν τα είχε. Το κάναμε όταν ήρθε ο Μισιούτιν πρωθυπουργός και του δώσαμε το κλειδί της Αθήνας. Οι κομμουνιστές δεν πήγανε στην παράδοση του κλειδιού της Αθήνας, το Μισιούτιν. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ήξεραν όλοι. Δεν μπορεί να το πέσουν ξαφνικά μωρές παρθένες. Ναι, εντάξει, αλλά εδώ... Ότι εξεπλάγησε, τους ήρθε τα μπλά. Εδώ δεν κάνεις πλάτες στο Ζελένσκι. Ακούστε. Εδώ δεν κάνεις πλάτες στο Ζελένσκι όμως. Μιλάς για την εισβολή στην Ουκρανία, τη σφαγή των αμάχων, τους πρόσφυγες. Για αυτό συζητάς. Μισό λεπτό. Όχι το Ζελένσκι. Όταν επικαλείσαι... Ναι. Όταν επιστρατεύεις το θυμικό, προσέξτε, όλη αυτή η ιστορία έχει ένα κομμάτι από σόου μέσα. Αντίστοιχο με αυτά που έχει γίνει με τις Ολυμπιάδες τότε, με την εισβολή στο Αφγανιστάν, το 80 οι Ρώσοι, εμπάργκο από τους Αμερικάνους, μετά η Μόσχα, εμπάργκο στους Αμερικάνους από την άλλη πλευρά, με τις Ολυμπιάδες. Αυτό είναι πολύ παλιά ιστορία, δεν είναι τωρινή. Καθόλου τωρινή. Όπως επίσης και οι απελάσεις των διπλωματών. Θυμίζω στην Αγγλία το 1971, πότε ήταν, 105 διπλωμάτες απέλασε. Η πολιτική στάση δεν καθορίζεται από τα πρόσωπα. Πάμε εκεί. Δεύτερον, απευθύνθηκε στο θυμικό σε εμάς. Στο θυμικό. Δεν μπορώ να ακούω ότι ήταν ιστορική η ομιλία με την έννοια της ιστορικότητας. Όχι ότι δεν είναι ιστορική μια στιγμή τέτοιου τύπου. Λοιπόν, αν η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν είχε καλά, να καθίσεις να ακούσεις έναν ομογενή, γιατί δεν υπάρχουν Ρώσοι Ναζί. Υπάρχουν και Ρώσοι Ναζί. Να χαρά. Και ενδεχομένως και στο Αζόφ να είναι καιρό η Ναζί. Τι σημασία έχει αυτό? Το ότι ενσωματώθηκε το τάγμα στις στρατιωτικές υπηρεσίες, είναι μέσα στο στρατό της Ουκρανίας, μέσα στην αστυνομία και μέσα σε όλους τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, τι το κάνει δηλαδή, το καθαγιάζει? Σαν να μου λέτε ότι αύριο το πρωί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν είχε πάρει χρυσαυγίτες από τα τάγματα και διάφορους ρουπακιάδες και τους είχε ενσωματώσει στο στρατό. Όχι, προφανώς δεν το καθαγιάζει. Προφανώς δεν το καθαγιάζει. Θα ήταν καλή. Μα προφανώς δεν το καθαγιάζει. Έχεις από το δίκιο. Όμως... Μα τώρα θα μου πείτε ότι το ξέρανε ή δεν το ξέρανε, είναι το ζητούμενο. Το ξέραν τι θα πει. Ξέραν τι θα πει, ότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται εισβολή. Δεν είναι η πρώτη φορά η Κύπρος. Είναι εισβολή. Και από την Κύπρο, κυρία Κανέλη, υπάρχουν πολλές αντιδράσεις επίσης για την ομιλία του. Αγοράζει από την Τουρκία. Αγοράζει από τη Ρωσία. Από τους δύο εμπόλεμους, η Τουρκία δίπλα μας αγοράζει και από τους δύο όπλα. Ναι. Για την ακρίβεια, δεν αγοράζει, τους δίνει όπλα, αγοράζει. Η Ουκρανία από την Τουρκία. Και η Τουρκία με τη σειρά της από τη Ρωσία. Βγαίνει και ζητάει όπλα από παντού. Δικαίωμά του, σε πόλεμο είναι. Εμείς είμαστε με τον Ουκρανικό λαό. Γιατί πρέπει να ταυτιστεί ο Ουκρανικός λαός με τον Ζελένσκι? Γιατί ο Ζελένσκι τον εκπροσωπεί. Γιατί πρέπει. Γιατί αν εγώ ήμουνα με τους Γερμανούς τον καιρό του 40-44, που υφίσταντο τα 1000 μίλια βασανιστήρια, αν δεν ήταν Ναζί, έπρεπε να είμαι και με τον Χίτλερ. Το ίδιο είναι τώρα ο Χίτλερ. Αυτό το όλοι μαζί, δηλαδή, πότε θα το πάψετε να το κάνετε ισοπεδωτικό όλοι μαζί? Δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί.
Πώς να σας το πω. Δεν μπορούμε. Και αυτό δεν είναι διαφοροποίηση. Θυμηθείτε, γιατί έχω ακούσει απίστευτα πράγματα. Υπάρχει ο συνονόματός μου συνάδελφος. Mm. Δυστυχώς είναι δύο. Ευτυχώς είναι δύο, γιατί ο ένας δεν είναι έτσι. Αλλά ο ένας μας απασχολεί σήμερα, μας αποκαλεί σήμερα θεούς. Θεούς. Από πού και ως πού είμαστε θεοί εμείς. Επειδή δικαιωθήκαμε, τώρα υπάρχει και πρόβλημα που δικαιωθήκαμε. Πρέπει λοιπόν με έναν και καλυμμένο αντικομουνισμό, ίδιον με αυτόν του Πούτιν, μα ίδιο με αυτό του Πούτιν, ίδιο με αυτό που υπάρχει σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ και στη Δύση, να ανοίξουμε μια ιστορία και να παρουσιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο, επειδή είναι ομογενής, ως τον Αρχάγγελο Μιχαήλ της Αντίστασης. Μα στη Μαριούπολη, πιστέψε με, έχει υποφέρει η Μαριούπολη από το 14 και μετά από το τάγμα του Αζόφ. Ναι. Πάντως, και μεταξύ αυτών έχουν υποφέρει και οι Έλληνες στην πάντως, Μαριούπολη. Ο Ζελένσκι έχουν εξαντραποδιστεί. Ο Ζελένσκι τον έβαλε, μας τον σέρβιρε. Δεν τον καλέσαμε εμείς αυτόν. Έτσι δεν είναι. Συζητάμε τόση ώρα με τον Σαραντάκο, όλο το παρασκήνιο. Και λέει ο Γιάννης, υπήρχαν χίλιοι τρόποι να αποφευθεί αυτό. Από την ώρα που καλεί τον Ζελένσκι, ναι. Το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορεί να το υπαγορεύσει τι θα πει. Όχι. Πάμε όχι. Σε τέτοια πράγματα. Αλλά κυρία Κανέλη, μην ακούω χαζομάρες. Δεν είχαμε δει σε άλλες ομιλίες να βγάζει μαρτυρίες. Εσύ κάλεσε τον Ζελένσκι, δεν κάλεσε και τους άλλους δύο μαζί. Αυτό καταλαβαίνω τι έγινε. Αυτό που ήθελε να πει ο Ζελένσκι το είπε. Ναι. Σε όλες τις άλλες χώρες έχει παίξει βιντεάκια επίσης. Άρα και εδώ ξέρω θα παίξει βιντεάκια. Με μαρτυρίες. Όχι, έχει παίξει βιντεάκια, ναι. Μαρτυρίες δεν έχει με τα εγκλήματα, με τα εγκλήματα πολέμου και ακριβώς. Πτώματα. Έχετε δίκιο στο ότι δεν μπορούσε η Ελληνική Βουλή να επιβάλλει στο Ζελένσκι τι θα πει. Αλλά η Ελληνική Βουλή, νομίζω, το ξέρετε καλύτερα από μένα, κάλεσε μόνο τον Ζελένσκι στην πραγματικότητα. Δεν κάλεσε και τους άλλους δύο μαζί. Ναι, κοιτάξτε, να δείτε, και εσείς άμα με καλέσετε στην εκπομπή σας, θα έρθω. Εσείς μόνο. Αν ξαφνικά στη θέση του κυρίου Βαλασόπουλου μου βγάζετε κάποιον, τι θα έκανα. Θα αποχωρούσα. Αφεύγατε. Θα αποχωρούσα. Θα αποχωρούσα. Ναι. Εγώ όμως που το και ξέρω. Και σε ό,τι κάνει στο παρελθόν, αν θυμάμαι καλά. Εγώ που το ξέρω. Και εδώ έχουν κάνει κι άλλοι. Όταν δηλαδή νιώθει κάποιος ότι προσβάλλεται. Ή ευνηδιάζεται. Ή ευνηδιάζεται. Γιατί η Βουλή χθες ευνηδιάστηκε, αν κατάλαβα καλά, βλέποντας. Δεν ακούστε το ήξερε κανείς. Δεν θα βγάλετε λάδι το ελληνικό κοινοβούλιο. Όχι, δεν θα το βγάλετε λάδι. Το αντίθετο λέμε. Δεν θα βγάλετε λάδι και θα μου πείτε ότι ευνηδιαστήκανε. Το ήξεραν. Και αυτή τη διαδικασία πρέπει να ξέρεις με ποιον μιλάς. Πρέπει να ξέρεις με ποιον μιλάς. Είναι ντροπή και μας κάνετε να αισθανόμαστε ηλίθιοι οι Έλληνες βουλευτές όταν λέτε ότι το ελληνικό κοινοβούλιο δεν ήξερε τι έκανε. Μας βγάζετε ηλίθιοι. Όχι, όχι, όχι. Και αρνούμε να γίνω όχι, όχι, όχι. Πώς να σας το πω. Όχι, όχι, όχι. Γιάννα μου, συγγνώμη. Εδώ και 20 λεπτά περιγράφουμε ότι ήξερε απολύτως το Προεδρείο αυτό που είχε στείλει ως μήνυμα ο Ζελένσκι. Δεν ήλεγξε, δεν αγόρασε λίγο χρόνο να πει μισό λεπτό να δω ποιοι είναι αυτοί. Εμείς τον Ζελένσκι έχουμε καλέσει και δεν απέτρεψαν αυτό το ντροπιαστικό που έγινε χθες. Ενώ μπορούσαν. Και είπαμε, δεν βγάζουμε κανένα λάδι. Και είπαμε και για παιδικές δικαιολογίες. Τι είναι αυτά που λέτε. Προσπαθείτε να ακούστε. Ιδεολογικο-πολιτικό ψευδοεμφύλιο με βάση το αν ήξερες ή δεν ήξερες, ναι. Αποκλείεται το κουκουέ να παίξει. Ναι. Το κουκουέ προειδοποίησε. Δεν μπορούμε να το παίζουμε σήμερα ότι είμαστε αθώες περιστερές ως ελληνικό κοινοβούλιο σχηματισμός. Εδώ για μία ψηφοφορία ηλεκτρονική, ναι. Και έχουμε μία μισή ώρα προετοιμασία τι θα κάνουμε, πώς θα πατήσουμε το κουμπί. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μία διαδικασία η οποία είναι έκτακτη. Γιατί κανονίστηκε από την κυρία Νιούλαντ, κανονίστηκε από τους νατοϊκούς συμμάχους, πήγε σε 25 κοινοβούλια, όλα φίλια. Δεν πήγε αυτή τη στιγμή. Γιατί να πάει, ας πούμε, να μιλήσει στο Τούρκο κοινοβούλιο. Γιατί. Αφού το Τούρκο κοινοβούλιο έχει άλλο ρόλο απέναντι τώρα, τον κύριο Ζελένσκι. Για πάμε στον Παντελή να δούμε τι έχουμε. Για πέντε τον κύριο Πούτιν. Μισό λεπτό. Έλα, εδώ είναι αστεία τα πράγματα. Ναι. Πρέπει να σοβαρευτούμε ειλικρινά. Τις επιπτώσεις αυτού του πολέμου που υφίσταται ο ουκρανικός λαός από την φρικτή εισβολή των Ρώσων αυτή τη στιγμή στην χώρα. Ναι, ναι. Με λογοκρισίες ένθεν κακήθεν. Με προπαγάνδα ένθεν κακήθεν, η οποία πάντοτε υπάρχει σε κάθε πόλεμο και είναι φρικτή.
δεν μπορεί να περνάει από τη διαδικασία 2 μέτρων και 2 σταθμών. Μάλιστα. Δεν μπορεί να υποχρεώνεται ο ελληνικός λαός να διαλέξει ανάμεσα στον καλό να ζει και στον κακό να ζει. Και ο καλός να ζει να είναι επειδή είναι ελληνικής καταγωγής. Και ο κακός να ζει έχεις να είναι επειδή είναι ελληνικής καταγωγής. Γιατί αυτά τα λέγαμε και πριν από τη Χρυσή Αυγή. Έχετε δίκιο. Και μας το να διαλέξεις όμως μεταξύ του θύματος και του θήτη είναι απλό. Απευλήθηκε η Χρυσή Αυγή μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο με βούληση του ελληνικού λαού. Και δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το επαναφέρουμε από το παράθυρο. Διά του Αζόφ. Έχω ζήσει τη σφαγή στη Ρουάντα. Ναι, ναι. Και σέβομαι απόλυτα τον συνάδελφο που είπε ότι μύρισε το θάνατο. Και όταν μυρίσεις το θάνατο, είναι μια μυρωδιά που δεν την ξεχνάς ποτέ. Εγώ νόμιζα για μήνες ότι δεν θα τη βγάλω καθαρή, ειλικρινά σας το λέω. Και ήταν μια σφαγή οργανωμένη από ξένες δυνάμεις. Σε μια χώρα η οποία αποκαλείται η Ευρώπη της Αφρικής. Το έχω ζήσει και ξέρω πώς είναι. Όπως επίσης ότι αν δεν αποστασιοποιηθείς, και στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ έχω πάει, όταν δεν αποστασιοποιηθείς λίγο χρονικά για να μπορείς να δεις τα πράγματα με νυφαλιότητα, πάνω στην οδύνη και στο αίμα και στο σαπισμένο πτώμα των νέων ανθρώπων, δεν μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Προσέξτε, για τα θύματα, όχι για την ταυτότητα των θυμάτων. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει σχεδόν καταστραφεί στις βασικές υποδομές. Μιλάμε για μια χώρα η οποία έχει 11 εκατομμύρια πρόσφυγες, δηλαδή 7 εκατομμύρια εκτοπισμένους και 4,5 εκατομμύρια οι οποίοι έχουν φύγει από τη χώρα. Μιλάμε για έναν πόλεμο ο οποίος έχει την ασχημότερη μορφή του ανθρώπινου είδους. Είναι όμως ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος. Θέλω να πω κάτι. Δεν συγκρούονται εδώ δύο ιδεολογίες. Είναι μια ιμπεριαλιστική χώρα και ένα ιμπεριαλιστικό μπλοκ. Έτσι όπως έχουν τα πράγματα, αν δεν μπορέσουμε να σταθούμε σαν λαός απέναντι στην ουσία που είναι ο πόλεμος αυτός καθ' αυτός για ξένα συμφέροντα. Και τι εννοώ ξένα συμφέροντα? Μη λαϊκά συμφέροντα. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι υπέρ κανενός λαού. Προσέξτε, κανενός λαού. Θα υποφέρουν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Είναι για τα λεφτά. Είναι για παραδείσους. Είναι για κυβερνήσεις που υποκρίνονται. Πάντως, μιλάτε για τη δημοκρατία, τη Χάγη. Τι δικάστηκε τελικά από τη Ρουάντα στη Χάγη? Ένα τίποτα, ένα τόσο δάκρυ. Ήδη πάντως τις συνέπειες αυτού του πολέμου. Για τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη με τα Γκουαντάναμο. 13 Γκουαντάναμο. Δικάστηκαν σε ισόβια, για να το γνωρίζει και εσύ. Πρέπει να προχωρήσουμε, παρακαλώ πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε, σας παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Είμαστε καινούργια ειδησιογραφικά συναδελφικά Γκουαντάναμο. Καλημέρα σας. Συνάδελφοι, αφήστε μακριά τα Γκουαντάναμο. Πάμε σε νεομακαρθισμούς. Δεν θα μπορούμε να μιλάμε σε λίγο. Θα πρέπει να είσαι ή ζελινίστας, ζελενκινίστας ή πουτινίστας. Καλημέρα, και κυρία Κανέλη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Καλημέρα. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Καλημέρα. Και να δημιουργούμε στα παιδιά μας κάτω από τα συμφέροντα ενός υπεριαλιστικού πολέμου που δεν είναι ένας, τρέχουν άλλοι 7 αυτή τη στιγμή, τους οποίους έχουμε ξεχάσει.